όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη διαιώνιση της μεταβατικότητας και τη συνεχή προγραμματική αντισβήτηση, η οποία έρχεται κυρίως απ' έξω, αλλά και η εσωτερική μας κατάσταση δεν βοηθάει στο να έχουμε την απόλυτη συνοχή. Να λειτουργήσει ο κανόνας της απόλυτης δημοκρατίας. Να μπει ένα φρένο στην πολυγλωσσία και τις προσωπικές στρατηγικές ή στις οποιασδήποτε τασικές ή συνιστοσιακές κληρύνσεις, οι οποίες βοηθούν, υπηρετούν κατά κάποιο τρόπο πολιτικές οι οποίες δεν ταυτίζονται απολύτως με την δημοκρατικά αποφασισμένη άποψη του κόμματος. Και να αποκτήσουμε ένα κόμμα το οποίο θα έχει απόλυτη δημοκρατία και ελευθερία στο εσωτερικό του, αλλά θα είναι και αποτελεσματικό. Θα είναι κόμμα της αριστεράς το οποίο θα διεκδικεί την εξουσία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, και με βάση την πρόταση που είχε κάνει ο σύντροφος ο Αλέξης Τσίπρας από πέρσι το καλοκαίρι, προχωράμε στην άμεση αυτοδιάλυση των σημερινών συνιστοσών. Δεν νοείται κόμμα το οποίο διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο είναι είτε πολλά κόμματα συσκευασία του ενός, είτε είναι ένα κόμμα το οποίο έχει και υποκόμματα στο εσωτερικό του. Προφανώς το να εγκαταλείψει κάποιος μια πολιτική προέλευση, μια καταβολή, μια συνήθεια, μια συντροφικότητα η οποία μπορεί να τον συνοδεύει πολλά χρόνια, ακόμα και δεκαετίες, δεν είναι μια επιλογή η οποία είναι εύκολη. Γιατί κάνουμε όμως λοιπόν αυτή την επιλογή? Όχι με μια άποψη η οποία λέει ότι πρέπει όλοι να διαλυθούν για να μπουν εκεί μέσα, διότι έτσι πρέπει να καλύτερα, αλλά διότι έχουμε αποφασίσει ότι οργανωτικά αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό και διότι γνωρίζουμε ότι παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ όλη αυτή τη δεκαετία με τις συνιστώσεις του και το αποτελούν θετικά από τη